Τα μνημεία, τα ιστορικά μνημεία, σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάποιον respect για κάποια άτομα στην ιστορία μας, που μας ενώνουν όλοι, όλους. Αλλά πιστεύω ότι δυστυχώς πολλές φορές τα μνημεία που υπάρχουν και ο τρόπος που ονομάζονται οι δρόμοι και τα αεροδρόμια και η πρώην Ελευθερία Stadium, τώρα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία Stadium, αεροδρόμιο Γλαύκου Κληρίδη, δεν ξέρω πόσους οδούς έχει Μακάριος ο Τρίτος. Ναι, πολύ. Και Σπύρος Κυπριανού. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, διότι δίχως να θέλω να πω είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου, όλοι τούτοι πολιτικοί για μένα αποτύχαν. Και αποτύχαν επειδή είμαι 60 χρόνων τώρα, γεννήθηκα το 60, εσύ που το 60 που ακούω είναι αληθίδο κυπριακό πρόβλημα. Και για μένα είναι όλοι αποτυχημένοι. Ναι, άμα το βασικό πρόβλημα είναι τη. Ενώ έκανα του όλου μνημεία και από τον καιρό του Γκρίβα, που ίσω είναι ο πιο προκλητικό. Σίγουρα, αν είναι το κυρίω πρόβλημα τη χώρα σου, δαμέ και τόσα χρόνια, ναι, τι επιτυχία έχουν να δείξουν. Για παράδειγμα, θα ήθελα να δω έναν δρόμο στην Κύπρο που να ονομάζεται George Michael Street. Εξεκίνησα μια πρωτοβουλία πριν που πέθανε ο George Michael για να γίνει το πράγμα. Ανταπόκριση που επίσημους, zero. Ναι. Ενώ ο George Michael ίσως είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει σχέση με την Κύπρο. Κοίτα, ίσως τώρα που γίνεται αναγνώριση και των δικαιωμάτων του gay community, ίσως να είναι πιο εύκολο ύστερα από μερικά χρόνια να σε ακούσουμε επί του θέματος. Προς το παρόν είμαστε. Μακάρι, ακόμα. Αλλά νομίζω είναι ένας λόγος που γίνεται, επειδή το στερεότυπο που έχουν μερικοί μέσα στο μυαλό τους για τον George Michael, και αυτά είναι η επίσημη τηλεόραση για τούτο, επειδή ευκήκε τότε ένας λεγόμενος ιστορικός για να μας πει ότι ο George Michael ήταν ένας gay χασικλής που δεν έκαμε τίποτε για την Κύπρο το 1974. Και ο George Michael το 1974 μπορεί να ήταν πόσος, 8 χρονών, τι ήταν να κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε. Εντάξει, ακόμα ένα σημάδι, μια απόδειξη πόσο είμαστε πίσω ακόμα. Σίγουρα, ναι. Yeah. Κοινωνικά και στην αποδοχή των ανθρώπων σαν ίσων, που αν είναι δυνατόν ακόμα να συζητούμε τα θέματα.